που για τους ζυγούς είναι μια πανσέληνος που γράφει το όνομά σας. Είναι στο δικό σας ζώδιο, άρα εσείς περισσότερο από όλους θα πρέπει να είστε λίγο πιο προσεκτικοί, κυρίως αν έχετε γενέθλια εκεί στις αρχές του Οκτωβρίου, εσάς επηρεάζει πιο καταλυτικά αυτό το φεγγάρι. Θα πρέπει να προσέξετε πρώτον θέματα που αφορούν την υγεία, φυσική κατάσταση. Δευτερευόντως, θα πρέπει να προσέξετε θέματα που αφορούν τις σχέσεις σας. Είτε αυτές οι σχέσεις είναι προσωπικές, μια ερωτική σχέση, ο γάμος, σχέση με τους φίλους, είτε είναι και μια συνεργασία. Για κάποιους από εσάς είναι πιθανόν αυτή η πανσέληνος να δείχνει το τέλος μιας σχέσης, μιας κατάστασης που αφορά, είπαμε, είτε στα προσωπικά είτε στα επαγγελματικά. Ενδεχομένως να είναι κάτι το οποίο το γνωρίζατε ήδη. Μπορεί, ας πούμε, να είχατε μια δουλειά που ήταν ορισμένου χρόνου. Ή μπορεί, από την άλλη πλευρά, να σας είχαν ειδοποιήσει ή να το είχατε διαισθανθεί, να βλέπατε κάποιες κινήσεις που μπορεί να έδειχναν ότι θα τελειώσει κάτι άμεσα. Μην απογοητεύεστε. Το τέλος αυτό ενδεχομένως να πρέπει να συμβεί για να μπορέσει να προκύψει στη ζωή σας μια καινούρια κατάσταση που να είναι λίγο πιο υγιής και να είναι και σε λίγο πιο στέρεες βάσεις. Όταν φεύγουν πράγματα με τον Κρόνο από τη ζωή μας, και γι' αυτό το λέω και στους ζυγούς αυτό όπως και στους κρυούς, όπως και στους καρκίνους και εγώκερους, φεύγουν γιατί υπάρχει κάποιος λόγος που είναι ίσως ένας λόγος που δεν τον καταλαβαίνουμε και δεν τον γνωρίζουμε τη στιγμή που συμβαίνει, αλλά όταν περάσει αρκετός χρόνος, καταλαβαίνουμε γιατί έπρεπε να συμβεί. Αυτό λέω για τους ζυγούς. Αυτή η πανσέληνος που σχηματίζεται αύριο, για να δούμε τους σκορπιούς πώς θα τους επηρεάσει αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ναι, είναι μέσα στο κομμάτι που έχει να κάνει κυρίως με θέματα που αφορούν τη δουλειά, αφορούν την ψυχολογία σας. Υπάρχει έτσι, όταν είναι το φεγγάρι σε ένα ζώδιο πριν από το δικό μας, αυτό συμβαίνει για τους σκορπιούς αυτό το Σαββατοκύριακο. Αυτή η πανσέληνος θα είναι σε ένα ζώδιο πριν από το δικό σας, άρα είναι μέσα σε ένα κομμάτι που είναι λίγο πιο μυστικό, λίγο πιο ψυχολογικό, λίγο έτσι πιο, ας πούμε, περίεργο κομμάτι και πιο μυστήριο, που σημαίνει ότι σε αυτό εδώ το Σαββατοκύριακο, από τη μια πλευρά, αυτό που φαίνεται ότι λείπει περισσότερο μπορεί να είναι η ξεκούραση και να είναι ένα Σαββατοκύριακο που μπορεί να το εκμεταλλευτείτε για να ξεκουραστείτε λίγο περισσότερο. Από την άλλη, δεν σταματούν αυτές οι έγνοιες και δεν σταματούν και τα διάφορα ψυχολογικά που μπορεί να βγαίνουν, ειδικά όταν τα αγγίζει μια πανσέληνος σαν κι αυτή. Οι γεννημένοι στις αρχές Νοεμβρίου επηρεάζεστε πιο πολύ. Φυσικά, ξαναλέω, δεν μπορώ να ξέρω όλο το χάρτη σας. Μπορεί να σημαίνει αυτό ότι έχετε πλανήτες στο ζυγό, μπορεί να έχετε πλανήτες σε ένα ζώδιο που επηρεάζεται πιο πολύ και να είναι κάπως διαφορετικά τα πράγματα για το δικό σας οροσκόπιο. Η γενική εικόνα είναι ότι αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο είναι ένα λίγο πιο κλειστό Σαββατοκύριακο για τους σκορπιούς, με αρκετές αγωνίες, άγχος για κάποια πράγματα που αφορούν τα επαγγελματικά, την καθημερινότητα της δουλειάς σας, και από την άλλη πλευρά μπορεί να είναι και όλα τα υπόλοιπα που έχετε να διαχειριστείτε και σας επηρεάζουν σε ψυχολογικό επίπεδο. Πάμε να δούμε τους τοξότες. Αυτή η πανσέληνος τώρα είναι μέσα στο κομμάτι που έχει να κάνει με φίλους, έχει να κάνει με συνεργάτες, έχει να κάνει με ανθρώπους γενικά με τους οποίους συνδέεστε είτε συναισθηματικά είτε επαγγελματικά, αλλά είναι σίγουρα μέσα στην καθημερινότητά σας και που, εν πάση περιπτώσει, μέσα από το Σαββατοκύριακο ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσετε ίσως λίγο χρόνο μαζί τους, γιατί μπορεί εκείνοι να αντιμετωπίζουν ένα δικό τους θέμα και να χρειαστεί να τους στηρίξετε, να τους βοηθήσετε ή απλά να είστε εκεί. Μερικές φορές δεν χρειάζεται να κάνουμε και πολλά πράγματα, για τους φίλους μας τουλάχιστον. Φτάνει η παρουσία μας να την νιώθουν στο πλευρό τους όταν εκείνοι μπορεί να παίρνουν ζόρικα. Από την άλλη πλευρά, δεν σας κρύβω ότι αυτή η πανσέληνος θα μπορούσε να σημαίνει και μία ένταση μεγαλύτερη με ένα πρόσωπο, είτε από το επαγγελματικό περιβάλλον, από ένα συνεργάτη σας δηλαδή, είτε με ένα πρόσωπο από το φιλικό περιβάλλον. Να μην είναι δηλαδή κάποιο πρόβλημα, αλλά να είναι η μεταξύ σας σχέση, η οποία για κάποιο λόγο μπορεί να φτάσει σε ένα σημείο κάπως κρίσιμο αυτές εδώ τις μέρες. Αν είστε γεννημένοι κοντά στις αρχές Δεκεμβρίου,
προσέξτε λίγο περισσότερο αυτό που σας λέω. Από την άλλη πλευρά, προσέξτε λίγο περισσότερο και θέματα που αφορούν τα οικονομικά, γιατί μπορεί ίσως μία αιτία άγχους και αγωνίας μέσα σε αυτές εδώ πέρα τις μέρες να είναι και από αυτό τον τομέα, τον οικονομικό, τον οποίο έχετε να διαχειριστείτε με κάποιο τρόπο. Προσέξτε λίγο περισσότερο και τα έξοδα που κάνετε αυτές εδώ τις μέρες.